Αρχίζουν και πάλι οι δοκιμές για την υδροξυχλωροκίνη μετά από την απόσυρση έρευνας που προκάλεσε σάλο. Κοντά μας ο κύριος Κώστας Φαρσαλινός, είναι ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε για ακόμα μια φορά κοντά μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Φαρσαλινέ, μιλάμε για μια έρευνα την οποία αποκήρυξαν τρεις εκ των τεσσάρων συντακτών της. Μια έρευνα πάνω στην οποία βασίστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλάζοντας επί της ουσίας τους χειρισμούς του. Και επειδή σας παρακολουθώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εσείς από την πλευρά σας κάνετε λόγο για μια ιστορική ντροπή για την επιστημονική κοινότητα. Ναι, μιλάμε για ένα σκάνδαλο, το οποίο αποτελεί δημοσίευση σε ένα τεράστιο επιστημονικό περιοδικό, και, η οποία αποσύρθηκε. Για ποιο λόγο? Γιατί η συγγραφής, ενώ ζητήθηκε να γίνει ανάλυση ανεξάρτητων δεδομένων, η εταιρεία η οποία υποτίθεται ότι συνέλεγε τα δεδομένα από 670 περίπου νοσοκομεία από όλο τον κόσμο, αρνείται να παραδώσει τα δεδομένα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα σκάνδαλο. Δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια, που αποσύρεται δημοσίευση επιστημονική, αλλά καταλαβαίνετε ότι μέσα στην κρίση του κορονοϊού, της πανδημίας, με τα τεράστια προβλήματα παγκοσμίως, το να προκύπτουν δεδομένα τα οποία δείχνουν ένα φάρμακο όχι μόνο αναποτελεσματικό, γιατί ξέρετε και σήμερα δεν γνωρίζουμε ακόμα πραγματικά. Άρα, ναι, η απόσυρση δεν είναι τεκμήριο ότι η υδροξυχλωροκίνη είναι αποτελεσματική, αλλά τουλάχιστον τρέχουν και πάλι κλινικές έρευνες. Βεβαίως, η μελέτη όμως δεν έδειξε μόνο αναποτελεσματικότητα, έδειξε και σοβαρή θνητότητα λόγω της υδροξυχλωροκίνης. Και εκεί είναι που, θα έλεγα, εύλογα ανησύχησαν οι αρχές, αλλά έσπευσαν να πάρουν αποφάσεις, ενώ υπήρχε πρόβλημα από τα δεδομένα και φάνηκε από την αρχή. Φάνηκε από την αρχή πρώτον από την αδυναμία ή την μη θέληση της εταιρείας που συλλέγει τα δεδομένα να αναφέρει οτιδήποτε σχετικά με το πού, πώς και από πού λαμβάνει τα δεδομένα, και διάφορα περίεργα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στη δημοσίευση, όπως για παράδειγμα έβλεπες ασθενείς από 5 υπήρους να έχουν όλοι τα ίδια χαρακτηριστικά, είτε λαμβάνουν είτε δεν λαμβάνουν υδροξυχλωροκίνη από κάθε ήπειρο, ως προς τις συνοσηρότητες, ως προς τους παράγοντες κινδύνου, το οποίο, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο το πετυχαίνει σε μια τυχεοποιημένη μελέτη και όχι από μια μελέτη παρατήρησης. Νομίζω ότι από την αρχή αποτέλεσε αυτή η μελέτη ένα μεγάλο ερωτηματικό. Κακώς όλοι θεώρησαν ότι είναι αξιόπιστα τα δεδομένα και αμέσως έσπευσαν. Βέβαια, υπάρχει μια δικαιολογία, γιατί η μελέτη έδειχνε πολύ σοβαρή θνητότητα λόγω της υδροξυχλωροκίνης. Και καταλαβαίνετε τώρα την κατάσταση να γίνονται μελέτες ενώ προκύπτει κάτι το οποίο λέει ότι το φάρμακο το οποίο χορηγεί στη μελέτη είναι θανατηφόρο. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει εξαιρετική προσοχή, ειδικά σε τόσο μεγάλες μελέτες και με τόσο σοβαρές επιπτώσεις από τη μελέτη αυτή. Θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή από την επιστημονική κοινότητα και από τα επιστημονικά περιοδικά, κυρίως τα μεγάλα επιστημονικά περιοδικά, και να γίνεται ενδελεχέστερος έλεγχος πριν δημοσιευθεί το οτιδήποτε. Επιπλέον γεννώνται και ερωτήματα αναφορικά με τα κίνητρα και γιατί απαγορεύτηκε η πρόσβαση στη βάση των δεδομένων. Και επίσης, οποιοδήποτε παρακολουθεί, κύριε Φαρσαλινέ, αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να σκεφτεί ότι τι γίνεται εδώ και μήπως με αφορμή τις εξελίξεις και άλλα πράγματα διωγγώθηκαν στο πλαίσιο αυτής της πανδημίας. Είναι ερωτήματα που γεννώνται μοιραία. Στο μυαλό όλων μας, νομίζω. Καταρχάς, η συγκεκριμένη ομάδα έχει κάνει και άλλη δημοσίευση σε ακόμα μεγαλύτερο περιοδικό, το μεγαλύτερο κλινικό περιοδικό, στο New England Journal of Medicine, το οποίο και αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να διερευνηθεί, ειδικά αν σκεφτείτε ότι παρουσιάζει αριθμό κρουσμάτων, παράδειγμα την Τουρκία, την ημερομηνία την οποία αναφέρει ότι έκανε τη συλλογή των δεδομένων, περισσότερο από ό,τι είχε δηλώσει όλη η χώρα ότι ήταν τα κρούσματα στη χώρα, στην Τουρκία. Και εκεί θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα και εκεί θα προκύψει ένα σκάνδαλο και εκεί πιστεύω ότι εν τέλει θα αποσυρθεί η μελέτη. Αλλά από τη μία έχουμε την ανάγκη να προκύπτουν δεδομένα όσο πιο γρήγορα γίνεται για να βοηθήσουμε τους ασθενείς. Από την άλλη, βλέπετε ότι αυτό μπορεί να γίνει, να χρησιμοποιηθεί από επιτίδιους, και δεν αναφέρομαι σε όλους τους συγγραφείς, αναφέρομαι στην εταιρεία που συνέλεξε τα δεδομένα, γιατί οι συγγραφείς που ζήτησαν την απόσυρση δεν ανήκουν στην εταιρεία, τους δόθηκαν κάποια στοιχεία, δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην συγγραφή του άρθρου και όταν ζήτησαν
τα δεδομένα. Τα δεδομένα δεν τα έλαβαν ποτέ. Και γι' αυτό και ζητήθηκε από τους ίδιους τους συγγραφείς να αποσυρθεί η μελέτη. Αλλά αυτό δείχνει ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε, επαναλαμβάνω, με μελέτες, οι οποίες έχουν σοβαρότητες επιπτώσεις, όπως να σταματάνε πολυκεντρικές μελέτες ή να αλλάζουν τα πρωτόκολλα χορήγησης σε μια χώρα. Ξέρετε, και εμείς είχαμε πρωτόκολλο χορήγησης χυδροξυχλωροκίνης και πάρα πολλές άλλες χώρες. Και αυτό δημιουργεί, ξέρετε, και τεράστιο πρόβλημα και στον κόσμο, ο οποίος δεν ξέρει τι να πιστέψει. Αυτό ακριβώς. Και μετά βέβαια προκύπτουν τα διάφορα συνωμοσιολογικά σενάρια. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στο κομμάτι που αφορά τα τεστ, διότι αρχικά όλοι βλέπαμε και γνωρίζαμε την κάθετη αντίθεση του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με αυτήν την ιστορία. Σήμερα όμως περνάμε σε μια άλλη κατάσταση. Μιλάμε για μαζικά τεστ, τα οποία γίνονται στην Ξάνθη, για έκτακτο σχεδιασμό. Είναι μια ισχυρή αντιδιαστολή. Ναι, και ευτυχώς. Έτσι, περάσαμε από το κλίμα ότι είναι σπατάλι, ότι δημιουργεί τεράστιο ψυχολογικό πρόβλημα στον κόσμο να κάθεται στη σειρά για να ληφθεί δείγμα και ότι είναι και πρόβλημα προσωπικών δεδομένων. Πήγαμε στο μοντέλο περίπου της Νότιας Κορέας σε τοπικό επίπεδο, το οποίο να θυμίσω ότι κάποτε χλεβάζαμε βέβαια, και το οποίο θεωρώ ότι είναι απολύτως σωστό. Κοιτάξτε, ό,τι έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα, θεωρώ, και δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα, έτσι, αναφέρομαι σε όλη την Ευρώπη, αναφέρομαι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα ξεκάθαρο δείγμα ότι ο δυτικός κόσμος δεν ήταν έτοιμος, ή για να είμαι ακριβής, ήταν παντελώς ανέτοιμος να αντιμετωπίσει μια πανδημία. Σε κάποιες χώρες δε, στην Ελλάδα ήμασταν και σε καλύτερη μοίρα, σε κάποιες χώρες δεν υπήρχε όχι μόνο δυνατότητα τεστ, δεν υπήρχε και δυνατότητα να έχουν προστατευτικό εξοπλισμό για τα νοσοκομεία. Υπήρξαν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Το ζήτημα είναι ότι, για παράδειγμα, ο κεντρικός σύμβουλος του Μακρόν στη Γαλλία για τον κορονοϊό βγήκε, ξέρετε, στις 12 Απριλίου. Μιλάμε τώρα στο μέσο της πανδημίας και στην κορύφωση της καμπύλης. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Repubblica, δεν βγήκε να πει ότι τα τεστ είναι σπατάλι και ψυχολογικό πρόβλημα. Βγήκε και είπε μάλιστα ότι θεωρεί δυστύχημα ότι αναγκάστηκε να πάρει απόφαση για lockdown, γιατί ξέρει τι σημαίνει αυτό για τον πληθυσμό, και είπε ότι αν η χώρα είχε τη δυνατότητα να κάνει 100.000 αναλύσεις την ημέρα, τότε πιθανώς να έπαιρνε άλλες αποφάσεις. Παραδέχθηκε λοιπόν ότι το lockdown ήταν αναγκαίο, γιατί ήταν το τελευταίο μέτρο και το μοναδικό το οποίο είχαμε. Όχι η Ελλάδα μόνο, επαναλαμβάνω, όλη η Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι το lockdown είναι ένα μέτρο το οποίο παίρναν πριν από 500 χρόνια για επιδημίες ή ενδημίες όπως η πανούκλα και η λέπρα, και πριν από 100 χρόνια για την Ισπανική γρίπη. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να υπερηφανευόμαστε, ότι το 2020 το μόνο μέτρο το οποίο είχε ο δυτικός πολιτισμένος κόσμος για μια πανδημία ήτανε το lockdown και ό,τι είχε χρησιμοποιηθεί πριν από 100 χρόνια. Τώρα. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Ελπίζω ότι χρησιμοποιήσαμε το χρόνο όλες οι χώρες και η Ελλάδα μαζί για να είμαστε έτοιμοι. Οφείλουμε να παραδεχθούμε τι συνέβη στο παρελθόν και ελπίζω να μην χρειαστεί να ξανάχουμε lockdown, γιατί είναι δραματικές οι επιπτώσεις και οι οικονομικές, και το γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά και οι επιπτώσεις εν τέλει και στην υγεία και την κοινωνική υγεία και την ψυχική υγεία του πληθυσμού. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε το εξής. Πόσο επίφοβο είναι να περάσουμε από τη φάση της ύφεσης που βρισκόμαστε τώρα στην ανεξέλεγκτη διασπορά? Και αν θεωρείτε ότι ο τουρισμός είναι αυτός ο οποίος θα δρομολογήσει τις όποιες εξελίξεις? Δυστυχώς θεωρώ και θα συμφωνήσω με τις αρχές ότι ο τουρισμός θα είναι κρίσιμο σημείο. Η έναρξη τουριστικής περιόδου από τις 15 Ιουνίου θα είναι κρίσιμο σημείο. Και υπάρχει πιθανότητα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε εκφοβίζουμε τον κόσμο, ούτε χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα ανασφάλειας, χρειάζεται να πούμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί να έχουμε κρούσματα από τη στιγμή που θα ανοίξουμε τις χώρες, τα σύνορα σε χώρες, όσο προσεκτικά και αν το κάνουμε, και το κάνουμε προσεκτικά, και έτσι πρέπει. Από την άλλη, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορα, ειδικά η Ελλάδα, η οποία
εξαρτά μεγάλο τμήμα του ΑΕΠ της από τον τουρισμό. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις δυνατότητες αναλύσεων, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μοντέλα, όπως για παράδειγμα το να κάνουμε pooling σε δείγματα, δηλαδή να παίρνουμε πολλά δείγματα, να τα βάζουμε όλα, να τα αναμειγνύουμε σε ένα και αντί να κάνουμε 20 ή 30 δείγματα ξεχωριστά να τα αναλύουμε, να κάνουμε ένα το οποίο θα είναι το σύνολο αυτών των 20-30 δειγμάτων. Mm-hmm. Και ξέρετε, αυτό για να ξεκαθαρίσω δεν είναι μια δικιά μου ιδέα, ούτε είναι μια ιδέα που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινωθεί από τις 19 Μαρτίου ότι κάνει το Ισραήλ. Έχει ανακοινωθεί στις 6 Απριλίου σε επιστημονική δημοσίευση από τις ΗΠΑ. Το κάνει ήδη η Ινδία από τις 17 Απριλίου. Καταλαβαίνετε ότι αντί να παίρνεις το κάθε δείγμα και να το αναλύσεις ξεχωριστά, το να πάρεις 10, 20, 30 δείγματα και να κάνεις μια ένωση αυτών των δειγμάτων και να αναλύσεις ένα από αυτά, καταλαβαίνετε πόσο πολλαπλασιάζει τη δυνατότητα αναλύσεων στην Ελλάδα. Και θα κάνουμε κάτι το οποίο έχει ήδη δημοσιευθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και 2-3 μήνες από άλλες χώρες. Νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε τα πάντα για να αποφύγουμε επόμενο lockdown ή αν χρειαστεί να γίνει πολύ τοπικά και πολύ περιορισμένα, και θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα στο lockdown να παραμείνει η τελευταία μόνο επιλογή όταν όλα τα υπόλοιπα έχουν αποτύχει. Και με αυτό θα κλείσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.